Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 26 Σεπτεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Καταδέθηκε στη Βουλή πρόταση 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα και του Στάθη Κωνσταντινίδη, βουλευτή Κοζάνης, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς Διενέργεια, προκαταρκτής εξέτασης κατά του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για την υπόθεση Νοβάρτης. Η πρόταση των βουλευτών στηρίζεται στις καταθέσεις των κυρίων Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Λοβέρδος, Τουρνάρα και Ράικου με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, χαρακτηριζόμενος ως Ρασπούτιν, να διαπιστώνεται ότι από τη σύλληψη των καθηκόντων του με διαρκείς παρεμβάσεις του επιχειρούσε συστηματικά να ασκήσει αθέμητη επιρροή στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τα αδικήματα που βαραίνουν τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι 4. Παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, ηθική αυτουργία σε πρόκληση κακουγύρματος και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρος. Θα το δούμε και το θέμα αυτό, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν τη δημοσιογραφία. Καλησπέρα με τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχουμε πολλά. Είδαμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ανάμεσα στους 30 βουλευτές που υπογράφουν για την υπόθεση Νοβάρτης και για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο είναι και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κοζάνης, ο Στάθης Κωνσταντινίδης. Δημήτρη, αυτά τα σκάνδαλα εντός εισαγωγικών τα οποία ζει η ελληνική κοινωνία έχουν αλλοιώσει κατά το πολύ, ας πούμε, την εικόνα που έχει η χώρα μας γενικά σε ένα επίπεδο διεθνές. Και όχι μόνο αυτό, στο εσωτερικό, αν κάποιος θελήσει έστω και τώρα να εμπιστευτεί την πολιτική ζωή και βλέπει το πολιτικό προσωπικό, είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να συμβεί αυτό και με δεδομένο το ότι καθημερινά κάτι το καινούριο θα ρίξει το φως της δημοσιότητας και της επικαιρότητας. Είχαμε τις Ζήμες τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, αυτός ο φάκελος με τις Ζήμες. Όταν για παράδειγμα το τότε πρωτοκλασάτο στέλεχος επικυβέρνησης Σμίτη, ο κύριος Τσουκάτος, δήλωνε ότι ναι, εγώ ήμουν ο αποδέχτης μιας βαλίτσας που περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό περίμενε ο καθένας μας ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα τον είχε καλέσει να απολογηθεί. Δυστυχώς περάσανε πάρα πολλά χρόνια και μετά τον κάλεσε η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα έχουμε μπροστά μας το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η απόφαση της Βουλής, πώς θα πορευτεί αυτή η όλη υπόθεση και αν τελικά αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Μάλιστα, πάντως πίεζε. Σύμφωνα με την κυρία Ράικου, την εισαγγελέα Καυθαράς, πίεζε ο κύριος Παπαγγελόπουλος να προχωρήσουν υποθέσεις και να μπουν πρόσωπα στο κάδρο που δεν είχαν καμία σχέση. Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να μιλήσουμε εμείς. Ναι, ναι. Πρέπει να μιλήσει η Ελληνική Βουλή και πρέπει να μιλήσει μετά βέβαια η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνονται τέτοια πράγματα. Ωραία. Να αιωρούνται και να μην τελεσυνδικούν στην κυριολεξία. Τώρα, σε αποκαλύψεις για το ρόλο των ΗΠΑ και της Γερμανίας ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Προσπών, προέβη ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης, λέγοντας χαρακτηριστικά, κάναμε ό,τι μας είπαν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Μπουτάρης τώρα. Ο οποίος Μπουτάρης. Κινήθηκε να μιλήσει τώρα. Ο οποίος Γιάννης Μπουτάρης, Δημήτρη, γνωρίζουν οι πάντες. Ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Προσπών. Ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Προσπών. Ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι φιλοσκοπιανός. Και όταν λοιπόν αυτός στο περιθώριο μιας εκδήλωσης σου λέει ότι κάναμε ό,τι μας είπαν Αμερικανοί και Γερμανοί, καταλαβαίνεις λοιπόν τι συνέβη και σε επίπεδο πολιτικής ζωής και επίπεδο καθημερινότητας. Ας δούμε όμως τι λέει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Για παρασκηνιακό ρόλο των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ρωσίας έκανε λόγο ο Γιάννης Μπουτάρης στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκδήλωση Διάλογη που διοργάνωσε το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην αποθήκη Γάμα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ανέφερε πως Αμερική και Γερμανία ήθελαν να υπογραφεί η συμφωνία, κάτι το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενά του δεν ήθελαν οι Ρώσοι. Λέγοντας πως οι αντιδράσεις στην Βόρεια Μακεδονία υποστηρίχθηκαν με ρωσικά χρήματα. Να τονίσουμε ότι εκείνη την περίοδο ξένα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαβίδης, είχε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή. Υπακούσαμε στις εντολές των Αμερικανών και των Γερμανών. Οι Ρώσοι δεν ήθελαν να λυθεί το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπουτάρης, ενώ είπε πως πίσω από τις αντιδράσεις του κόσμου αλλά και της πολιτικής κοινής υπήρξαν οικονομικά ωφέλη, όπως γράφει η ιστοσελίδα βοριά.gr. Ακόμη, σε ό,τι αφορά τα εμπορικά σήμερα ανέφερε πως επί της θητείας του στο Δήμο Θεσσαλονίκης είχαν ήδη απομακρύνει κρασιά από τη Βόρεια Μακεδονία μετά από ασφαλιστικά μέτρα της Ένωσης Συνοπαραγωγών τα οποία υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ αλλά αναγράφονταν ως μακεδονικά. Αυτό λοιπόν από μόνο του λέει πολλά. Λέει ότι η ελληνική πλευρά, η κυβέρνηση με εντολές των Αμερικανών και των Γερμανών πήγε και υπόγραψε αυτή την προοδοτική και την συμφωνία που ακούει στο όνομα Συμφωνία των Πρεσπών. Έρχεται όμως και η σημερινή κυβέρνηση και πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος προεκλογικά δήλωνε, Δημήτρη, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι καταστροφική για τη χώρα. Αφού είναι καταστροφική, κύριε Μητσοτάκη, ακυρώστε την. Άμα δεν είναι καταστροφική, κρατήστε την, αλλά εσείς το είπατε, εσείς πρέπει να το πράξετε.
και συναντιέται με τον Ζόραν Ζάεφ στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αμερική και λέει στον κύριο Ζάεφ ότι εγώ δεν προσωπικά δεν θα την υπόγραφα, αλλά οφείλω να τη σεβαστώ. Τώρα τι συμβαίνει, ο καθένας το γνωρίζει. Εντάξει, ο καθένας το γνώριζε, αλλά μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία συγκεκριμένη, να το πούμε για μία ακόμη φορά, υπογράφηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και αν η Νέα Δημοκρατία είχε πει όχι. Έχει ευθύνες ο Αλέξης Τσίπρας. Και όταν είναι μια συμφωνία δικαίου, γιατί είναι διεθνή η σύμβαση, τι να κάνει, να την ακυρώσει. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να ακυρωθεί. Όχι, να σου κάνω το δεν μπορεί να ακυρωθεί, έτσι λένε. Μπορεί και παραμπορεί. Αυτοί που το λένε δεν μπορεί να ακυρωθεί. Να μην χρησιμοποιήσω βαρύες εκφράσεις, να χρησιμοποιήσω καθόλου, είναι αυτοί οι οποίοι ποτέ μα ποτέ στη ζωή τους και στην πολιτική τους πορεία και διαδρομή δεν πρόκειται να σηκώσουν ανάστημα. Το γνωρίζουν οι πάντες. Κανένας δεν θα αφήσει μέσα στο σπίτι του να του κάνει κακό κάποιος ο οποίος είναι γείτονάς του. Όλοι θα διασφαλίσουν την ακυρότητα του οίκου τους. Έχει το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία μπάζει από παντού. Έχουν αποφαθεί γι' αυτό έγκριτοι νομικοί κύκλοι και συνταγματολόγοι. Άρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση. Δεν την ακύρωσε κανένα δικαστήριο όμως. Και δικαστήριο. Οφείλει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν λαλίστατος προεκλογικά με τα στελέχη του, τα οποία ήταν επίσης λαλίστατα και συμμετείχαν σε όλα τα συλλαλητήρια που ήταν έναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και δήλωνε ότι είναι καταστροφική για τη χώρα να την ακυρώσει. Να μην έχουμε ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Τις ευθύνες τις έχει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε. Και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχει νερώσει πολύ το κρασί. Η προηγούμενη την ψήφισα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Εορδαίας να δούμε λίγο τι λένε εκεί όσον αφορά. Να το δούμε επιγραμματικά, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αμερική ότι μέχρι το τέλος του 2028 θα έχουν σταματήσει να λειτουργούν όλες οι ηλεκτρικές μονάδες ήταν πολύ φυσιολογικό να δημιουργήσει μια αναταραχή σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ό,τι αφορά την προοπτική και το μέλλον του τόπου. Έτσι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον μέσα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησε εκτάκτως το θέμα των τελευταίων εξελίξεων γύρω από τη ΔΕΗ γιατί στην κυριολεξία αυτός που φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος στιγόμενος είναι ο Δήμος Εορδαίας. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του Προέδρου της Γενόπ ΔΕΗ το προηγούμενο διάστημα του Γιώργου Ταλαμίδη ότι έτσι όπως πηγαίνουν το 2025 και ίσως και λίγα χρόνια ακόμα πιο πέρα, δηλαδή κοντά στο 2030, ο πληθυσμός της Πτολεμαϊδας θα μειωθεί κατά 50%. Μα είναι πολύ φυσιολογικό, όχι μόνο της Πτολεμαϊδας, και της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά θα υπάρχει μια μείωση γιατί θα υπάρχει μια μεγάλη φυγή, θα υπάρχουν κύματα και μετανάστευσης και αστιφιλίας για να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Ναι. Σήμερα δηλαδή που έχουμε τα προβλήματα και υπάρχει πάλι η ανεργία η οποία είναι η πρώτη στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη, πάλι βλέπουμε ότι κρατιέται με το ζόρι ένας πληθυσμός. Αλλά αύριο μεθαύριο να συμβεί αυτό τι θα γίνει, θα φύγουν οι πάντες στην κυριολεξία. Ας ελπίσουμε να έχουμε θετικές λοιπόν, εξελίξεις. Σε αυτό το περιβάλλον θα γίνουν συναντήσεις το επόμενο διάστημα με αρμόδιους φορείς. Θα επιδιωχθεί και μια συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Χατζηδάκη, για να συζητήσουν από κοντά να δούνε πραγματικά πώς σκέπτεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και αν όλα τελικά αυτά τα οποία υπόθηκαν από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη από την Αμερική ότι το 2028 δεν θα υπάρχει ελληνική μονάδα είναι πραγματικότητα. Βέβαια θα είναι πραγματικότητα αν είναι κυβέρνηση τότε ο κ. Μητσοτάκης. Πάντως έχουμε γρήγορση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Προχωρούν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Ναι, όχι, γρήγορση λέω ότι αντιδρούν οι τοπικοί φορείς. Γιατί να θυμίσουμε ότι κάποιοι σήμερα που διοικούν και δικούσαν και στην προηγούμενη θητεία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν αντιδρούσαν εύκολα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν αντιδρούσαν εύκολα όταν τίθονταν τοπικά ζητήματα, Θεόφιλε. Δημήτρη, καταλαβαίνει η κοινωνία τότε τι. Τότε είχαμε μπλέξει. Ναι. Από τη μία πλευρά είχαμε. Και προηγούμενη περιφερειακή αρχή που κάποιοι δικούσαν, δεν αντιδρούσαν απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί ήταν στελέχη της κυβέρνησης, τα μέλη της κυβέρνησης. Τότε είχαμε μπλέξει με μία άποψη που έλεγε ναι στη μικρή ΔΕΗ, την οποία υιοθετούσε το ΠΑΣΟΚ, βλέπε δια στόματος Πάρη Κουκουλόπουλου και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα είχαμε μια τελείως διαφορετική αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές συγκρουστήκαν σε επίπεδο αυτοδιοικητικό στις εκλογές του 2014 όταν ο πρώην περιφερειάρχης της Μακεδονίας ο Θοδωρής ο Καρυπίδης είχε πιάσει κάγκελα στην κυριολεξία και ήταν έξω από τις πύλες. Και επί 5 χρόνια και σε κανένα κάγκελο δεν έλεγε ο κ. Καρυπίδης. Και δήλωνε μέσα από τα μικρόφωνα και από τους διτούγες ότι αν τολμήσει κάποιος να θέσει προσπόληση τα νερά και την ενέργεια, εγώ θα παραιτηθώ. Βέβαια, αυτή η παραίτηση έγινε το σύγχρονο γεφύρι της Άρδας. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να παραιτηθεί γιατί είχαμε προβλήματα όσο αφορά τη διοίκηση. Δεν παραιτήθηκε, έχασε την εκλογική αναμέτρηση. Αυτό όμως προσδιορίσε τον άνδρα πολιτικό Καρυπίδη, ο οποίος βασικά ιτήθηκε κατά κράτος από τον Γιώργο Καρυπίδη. Πάμε τώρα στα Γρεβενά και εκεί έχουμε συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ του βουλευτή του Ανδρέα του Πάτση της Νέας Δημοκρατίας
και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γερβαίνων όσον αφορά το προσφυγικό και τη φιλοξενία των προσφύγων στην περιοχή. Τι λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ, Δημήτρη, ακούσουμε και την άποψη της προηγούμενης κυβέρνησης. Σωστά, εδώ βρισκόμαστε, Δημήτρη, μπροστά σε ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Ένα τεράστιο πολιτικό και αναπτυξιακό κενό, το οποίο πηγάζει μέσα από τη λειτουργία εκπροσώπων κομμάτων, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, το έχει μόνο, αλλά και ένα κενό το οποίο πηγάζει μέσα από τους επιχειρηματίες και δίτους ξενοδόχους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο Γερβαινών. Καταρχάς, τι είχαμε? Είχαμε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Γερβαινών, ο Ανδρέας Σοπάτσης, στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κοζάνης, όπου εκεί μίλησε καθαρά για το ποια είναι η εικόνα και ποια είναι η θέση ό,τι αφορά τη φιλοξενία των προσφύγων και μεταναστών που αυτή το διάστημα φιλοξενούνται στον ορεινό όγκο τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια. Ο κ. Πάτσης ήταν κάθετος ότι θα πρέπει να ειδωθεί ένα σχέδιο να μετακατασταθούν σε άλλη περιοχή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Γιατί κάνουν κακό σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν, την οικονομία του τόπου και δημιουργούν πλήστα προβλήματα. Και έφερε σαν παράδειγμα το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίζας, που τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει να επιδείξει τίποτε από αυτά που είχε επιδείξει τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν υπήρχε κρίση και υπήρχε μια ευκαιρία στην οικονομική δυνατότητα των κάθε ανθρώπων που θέλουν να επισκεφθούν τον ορεινό όγκο. Βέβαια, με δεδομένο το ότι η φιλοξενία των μεταναστών δημιούργησε επιπρόσθετα προβλήματα, είναι πολύ φυσιολογικό να μην υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον χειμερινό τουρισμό. Και είπε την πρότασή του. Συγκεκριμένα, άδειασε και ξεσκέπασε τους ξενοδόχους, οι οποίοι προεκλογικά σε συνάντηση που είχαν μαζί του, του είπαν ότι για να σε στηρίξουμε τις εκλογές. Εντάξει, τα έχουμε πρέπει αναφέρει. Τα έχουμε πει. Να το θυμίσουμε αυτό. Γιατί το έχουμε κόπο αναφέρει για να. Γιατί του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του δεν κάνουν λόγο για αυτήν τη δέσμευση που ήθελαν να αποσπάσουν οι ξενοδόχοι, ότι έπρεπε για να στηρίξουν τον κύριο Πάτση στις εκλογές, όπου έπρεπε να δεσμευτεί ότι θα υπάρχει παράταξη η φιλοξενία των μεταναστών κατά 3 χρόνια. Αυτό δεν το λένε του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά χρεώνουν. Δεν το ξέρουν αυτοί. Χρεώνουν ρατσιστικές διαθέσεις και αντιλήψεις στον κύριο Πάτση, που δεν είναι αυτό. Κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι ο κύριος Πάτσης τοποθετήθηκε με αυτόν τον άξονα. Και επίσης ο κύριος Πάτσης έκανε λόγο ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται στον ορεινό όγκο μέσα από τη φιλοξενία είναι πάρα πολλά και θα πρέπει κάποτε αυτά όλα να έρθουν στο φως και να συζητήσουμε. Να δούμε λίγο. Το φως, επειδή η δοντολογία λέει ότι πρέπει να δούμε και την ανακοίνωση. Σωστά. Του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε τι λέει. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε μια της δήλωσης της οποίας, την οποία δημοσιοποίησε στα τοπικά μέσα η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Γερβαινών. Σε συνέντευξη του, τονίζεται στην ανακοίνωση, ο βουλευτής του νομού μας, κ. Πάτσης, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τη φιλοξενία των προσφύγων στα ξενοδοχεία της ορεινής περιοχής. Και η θέση του ήταν άλλωστε γνωστή, είναι να απομακρυνθούν οι πρόσφυγες, γιατί όπως ισχυρίζεται, καταδικάζεται ο τουρισμός γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Την αλήθεια είπε, δεν είπε ψέματα. Στο επιχείρημά του αυτό την απάντηση έδωσαν οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι του συμφέρει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και κατά πόσο η φιλοξενία θα προκαλέσει αναπανόρθωτη βλάβη στην ανάπτυξη του τουρισμού στο μέλλον με πρώτα θύματα τους ίδιους. Ο χειμερινός τουρισμός στην περιοχή μας στηρίζοντας στους εγχώριους επισκέπτες. Η οικονομική κρίση τα τελευταία 10 χρόνια τους ανάγκασε να βγάλουν από τον προγραμματισμό τους την ψυχαγωγία του χειμερινού τουρισμού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να κινδυνεύσουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Μάλιστα. Και συνεχίζει. Με τη φιλοξενία των προσφύγων τους δόθηκε μια ευκαιρία να σώσουν τις περιουσίες τους από τις κατασχέσεις των τραπεζών. Το θέμα όμως δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση. Έχει και μια άλλη πολύ σημαντική πλευρά. Αφορά τη φιλοξενία ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να σωθούν από τη φύγη. Γι' αυτό δεν λέει κάτι αρνητικό, κύριο Πάτση. Και από τις διώξεις αυταρικών. Δεν είπε κάτι αρνητικό να μην φιλοξενούν την πρόσφυγες και έδειξε ότι είναι αφιλόξενος. Δημήτρη, αυτό, εντάξει, να λέμε τις αλήθειες. Κάποτε πρέπει να τελειώνει αυτό το ψέμα. Θα πρέπει να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν στηνόντουσαν αυτές οι τουριστικές μονάδες στον ορεινό όγκο Γερβαινών, αξιοποιήθηκαν μια σειρά προγραμμάτων. Καλή ώρα, βρέθηκαν. Ναι, κάποια στιγμή το ανέφερε αυτό, επικοινώνησε κάποιοι ξενοδόχοι με το West και είπαν ότι εμείς δεν μπήκαμε και δεν πήραμε ποτέ χρήματα από πρόγραμμα. Δεν είπαμε. Ναι, μου είχαν πει να το μεταφέρω, ναι, αν το στέλνω. Κάποιοι αξιοποιήσανε πολλά προγράμματα. Καλή ώρα, όπως είναι τα leader. Κάποιοι, ναι, όλοι βλέποντας ότι υπάρχει μια ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν, βάλαν λεφτά από την τσέπη τους γιατί τα είχαν και κάναν δικές επενδύσεις. Αυτό είπαμε και την προηγούμενη φορά. Έτσι. Αυτό λέμε και τώρα. Ξαφνικά τότε τα πράγματα ήταν όλα καλά. Αλλά το καλό είναι να πας στη Σαμαρίνα, να μπορείς να πας παράδειγμα στη Σαμαρίνα, έφερε ένα παράδειγμα ο κύριος Πάτσης, και να, αν θες να μείνεις, να υπάρχει μια μόνο ένα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξαφνικά έρχεται η κρίση το 2010, μια κρίση η οποία, ναι, δεν επηρέασε μόνο το επιχειρήν, επηρέασε τους πάντες. Επηρέασε όλους μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Οι περισσότεροι χάσανε πάνω από το 50% του μισθού τους, της δύναμης που είχαν, της οικονομικής δύναμης. Και κάποιοι αναγκάζονται σήμερα να δουλεύουν, να εργάζονται για 300 και 400 ευρώ, έχουν κλειστεί στην κυριολεξία στα σπίτια τους για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε είναι η βιτρίνα. Αν σπάσει η βιτρίνα, θα δούμε πολλές ασχήμιες πίσω. Όλοι έχουν τα δίκαια τους τελικά. Γι' αυτό λοιπόν,
Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Όταν γινόντουσαν αυτές οι επενδύσεις, γινόντουσαν με μοναδικό γνώμονα ότι υπάρχει ο τουρισμός, ένα τουριστικό προϊόν το οποίο είναι πολύ ποιοτικό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ωραία. Γιατί αλήθεια δεν συνέβη αυτό, όπως σωστά ανέφερε ο κ. Πάτσης, στο Καϊματσαλάν και σε άλλα χιονοδρομικά κέντρα? Γιατί εκεί δεν υπήρχαν προβλήματα και συνεχίζουν να λειτουργούν? Γιατί εκεί μάλλον ήταν πολύ πιο σοβαροί αυτοί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και δεν πέσαν σε παγίδες ή δεν πέσαν. Όλοι έχουν τα δίκαια τους. Τα δίκαια τους έχουν προβλήματα και ξενοδοχεία και οικονομικά. Χρεώνεις. Έχει και τις απόψεις του και ο κ. Πάτσης. Όλα είναι σεβαστά. Αλλά δεν θέλουμε να χρεώνουν τα πράγματα με μονοσήμαντο τρόπο όπως κάνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να πει και το άλλο. Ότι ο κ. Πάτσης έδωσε σε μια κοινωνία τους ξενοδόχους οι οποίοι τους ζητήσανε για να το στηρίξουν άκουσον, ότι θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα αγωνιστεί να πάρει παράδοση για μια χρόνια φιλοξενία. Επειδή έδωσε μια συνέντευξη χθες ο κύριος Πάτσης σε ένα ραδιόφωνο των Γρεβενών, είπε, αν η τοπική κοινωνία των Γρεβενών, το μεταφέρω έτσι ακριβώς όπως το είπε, επιμείνει και η μεγαλύτερη πλειοψηφία μου πούν ότι θέλουν για τους πρόσφυγες, εγώ θα είμαι μαζί τους. Άρα περιμένει την πλειοψηφία των πολιτών. Αν αλλάξει η άποψη των πολιτών ότι θέλουμε να έχουμε πρόσφυγες, εγώ θα πάω με την άποψή του. Όχι, Δημήτρη, δεν είναι αυτό. Αυτό είπε χθες σε ραδιόφωνο. Το άκουσα. Ο κύριο Πάτσης έπρεπε πρέπει να μείνει σταθερό στην πρώτη άποψη, η οποία εκφράστηκε και δημόσια. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα. Έχουμε γίνει νομίζω ένα... θα τα βρούνε. Ο Ορεινός Όγκος Γρεβενών έχει γίνει ένα πολύ άσχημο hot spot. Το ξέρουν οι πάντες. Εγώ αφήνω τον κύριο Πάτσης. Και κάποιοι να μην το παίζουν εδώ. Εγώ αφήνω τον κύριο Πάτσης. Ανθρωπιστές, γιατί όταν θα έρθουν. Όταν θα έρθουν στο επίπεδο να φιλοξενήσουν στο σπίτι τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιζόντουσαν για την απελευθέρωσή τους, και μιλάω προσωπικά τώρα γιατί κάποιοι λένε διάφορα πράγματα για τη δική μου παρουσία, τότε θα έρθω να κουβεντιάσω μαζί τους. Όταν εγώ φιλοξενούσα Κούρδους μαχιστές και αγωνιστές οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωσή τους, κάποιοι άλλοι όταν βγαίναμε έξω και πηγαίναμε στα καταστήματά τους και ζητούσαμε οικονομική βοήθεια και όχι μόνο, γυρνούσαν και μας λέγανε με αυτούς τους πειρασμένους θα ασχοληθούμε. Όχι λοιπόν, από αυτούς δεν έχουμε να... κουβέντα. Αυτό θα το ξεκαθαρίζω. Όταν θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνομιλήσουμε. Θέμα, περιμένουμε την πρόταση όμως και την απόφαση και την σκέψη και του Δημάρχου Γρεβενών, του κ. Δασταμάνη. Δεν τον έχουμε ακούσει σε αυτές τις κόντρες. Και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Βόρεια Ελλάδα χειροπέδεσε γυναικολόγο και σύμφωνα με τη δικογραφία ζήτησε και πήρε φακελάκι 500 ευρώ μέσα στο νοσοκομείο. Αν δεν είναι ήδη. Καλά, έχουν γίνει. 500 δεν ευρώ είναι... μέσα στο νοσοκομείο, καλά γίνει. Αλλά έχουν δώσει περισσότερα. Καθημερινά, βέβαια, όταν έρχονται όμως στο φως της δημοσιότητας, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια της κρίσης αυτά τα περιορίσαν. Υπάρχουν και αξιόλογοι γιατροί. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση. Τι λέει όμως το ρεπορτάζ, το οποίο το πήραμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Η γιατρός συνελήφθη για δωροληψία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Άρα είναι γυναίκα. Ναι. Όπως ανακοινώθηκε σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας για δωροληψία και άλλα αδικήματα. Προηγήθηκε έρευνα και καταγγελία, σύμφωνα με την οποία απέτησε χρηματικό ποσό 500 ευρώ για να αναλάβει ιατρική πράξη. Η σύλληψη της γυναικολόγου πραγματοποιήθηκε προχθές 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης και μετά την παραλαβή προσημειωτέου χρηματικού ποσού. Η συλληφθής που εργάζονταν σε δημόσιο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ιστάγιο. Καλό είναι κάποια στιγμή να βγει και ποιο είναι το δημόσιο νοσοκομείο αυτό, να το μάθουμε. Θα το μάθουμε, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα θα σε πάω στα Τρίκαλα, που εκεί ο Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων, και ο Ευάγγελος Μανδράκος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, βρίσκονται σε ένα τρίμερο συνέδριο για τις πόλεις του μέλλοντος με τις δράσεις του μέλλοντος. Εκεί ο κύριος Παπαστεργίου, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία της ΚΕΔΕ, έχει έξυπνες λύσεις. Τρίκαλα, μια όμορφη πόλη, μια πόλη που είναι πολύ πιο μπροστά. Και είχε την τύχη βέβαια να έχει και αυτοδιοικητικούς οι οποίοι είχαν απελευθερωμένα μυαλά, μάλλον και μέσα από αυτά κάνανε πολλά πράγματα όσον αφορά τα προγράμματά τους και τα οράματά τους πράξη. Έτσι λοιπόν στο τριήμερο συνέδριο που αφορά τις πόλεις του μέλλοντος με τις δράσεις του μέλλοντος που ξεκίνησε σήμερα στα Τρίκαλα βρίσκονται ο Δήμαρχος Σερβίων ο Χρήστος Ελευθερίου αλλά και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης ο Βαγγέλης Σμαδράκος. Μέχρι να δούμε βέβαια αν οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν από αυτό το τριήμερο συνέδριο είναι θετικές. Και τις φέρουν εδώ, στα Σέρβια και στην Κοζάνη. Αυτό είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε εκεί, επειδή βρισκόμαστε στην εποχή που το Ιντερνετ έχει γίνει αναγκαίο κακό, θα τολμήσω να πω. Στα Τρίκαλα που βρεθεί στην πόλη των Τρικάλων, εκεί είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο Ιντερνετ. Δεν μπαίνει στον κόπο να ζητά κωδικού και τέτοια πράγματα. Ελεύθερα έχει πρόσβαση στο επιζωνικό δίκτυο. Αυτά είναι μια πρωτοβουλία βέβαια από του αυτοδιοικητικού άρχοντε του νομού Τρικάλων. Ωραία, τώρα πού θα πάμε, έχουμε. Πάμε στις Πρέσπες. Θα πάμε στις Πρέσπες και να πούμε ότι οι Πρέσπες βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Και όλα αυτά βέβαια μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται
η ακριτική περιοχή των Πρεσπών είναι ο ένατος προορισμός του προγράμματος Fly Me to Moon, Sound Greek to Me. Δηλαδή, ταξίδεψέ με στο φεγγάρι μέσα από την ελληνική πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα άλματα που γίνονται από το Δήμο Πρεσπών είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα και δεν είναι άλματα επειδή ο Δήμος είναι μικρός και έχει μια ευελιξία. Μέχρι και ξύλινη βάρκα θα έχουν στο αεροδρόμιο. Ναι, θα είναι η πλάβα, έτσι την αποκαλούν. Η χαρακτηριστική ξύλινη βάρκα θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Τώρα μπορεί να βρίσκεται με εικόνες, μπορεί να βρίσκεται με βίντεο. Ναι, αλλά θα το δούμε αύριο. Θα βρεθεί, ναι. Έτσι λοιπόν, μέσα αυτό το περιβάλλον, οι πρέσπες έχουν τη δημητική τους. Αυτά όλα θα γίνουν αύριο Παρασκευή 27 του μήνα με ακόμη περισσότερες εικόνες από την Ελλάδα. Ωραία. Ένα συγκρότοπος διεθνούς ενδιαφέροντος με σπάνιο θησαυρό, χιγλωρίδας και πανίδας επισκέπτεται τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και συστήνει συνταξιώτες και επισκέπτες του αεροδρομίου παραμυθένια μέρη, παραδοσιακούς οικισμούς, βυζαντινά μνημεία και τοπικά προϊόντα. Ωραία. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι στο Δήμο Πρεσπών, όποιος δεν έχει πάει από τη Δυτική Μακεδονία. Και του δοθεί ευκαιρία, μην διστάσει, μην το σκεφτεί καν να πάει να τον επισκεφτεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη φιλοξενία, υπάρχουν ομορφιές. Απλά αυτά θα γίνουν αύριο να πούμε στον Ευθέριος Βενιζέλος. Είναι στα σύν βέβαια όλα αυτά του Παναγιώτη του Πασχαλίδη, ο οποίος βέβαια δεν φύδεται. Έχει αποτινάξει από πάνω του τους κομματικούς αναγγελισμούς, λειτουργεί απελευθερωμένα. Άρα. Και αυτό το έχει αποδείξει και με την προηγούμενη κυβέρνηση, το αποδεικνύει και σήμερα με τη σημερινή. Τώρα πάμε στη Φλόρινα πάλι. Να μείνουμε στις πρέσπες. Εκεί έχουμε στις πρέσπες. Μείνουμε στις πρέσπες, να πούμε ότι την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου συνεχίστηκαν οι επισκέψεις του Δημάρχου του Δήμου Πρεσπών, του Παναγιώτη Πασχαλίδη, με τον βουλευτή νομού Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας του Γιάννη του Αντωνιάδη σε διάφορα υπουργεία. Αυτή τη φορά επισκέφθηκαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχαν συνάντηση με τον Υφυπουργό τον κύριο Σκρέκα στο γραφείο του οποίου δέσποζαν πίνακες, τονίζεται στο δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, και αφήσεις που απεικονίζουν χτίρια και τοπία της Φλόρινας, της Πρέσπες, των Πρεσπών και του Αμιντέου. Συζητήθηκε το αρδευτικό του Δήμου Πρεσπών, για το οποίο ο κύριος Σκρέκας δήλωσε ότι είναι πλέον όριμο και προωθείται μέσα από την επόμενη χρονιά η δημοπράτωση του έργου. Επίσης, συζητήθηκαν και νέες προτάσεις αρμοδιότητες που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δήμο Πρεσπών. Νομίζω ότι υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νωρίς-νωρίς, δεν είναι για τον Παναγιώτη τον Πασχαλίδη, πολύ νωρίς υπάρχει μια κινητικότητα και σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού, βλέπει Γιάννης Αντωνιάδης, σε ό,τι αφορά την περιοχή του και δει τον ομό Φλόρινας. Μάλιστα, να δώσουμε συνέχεια. Τώρα. Να μείνουμε στη Φλόρινα. Γιατί εκεί έχουμε εμφάνιση αρκούδας στο ζωολογικό κήπο τώρα. Έτσι λοιπόν, ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο Βασίλης Γιαννάκης, που συμμετείχε σε μια σύσκεψη Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και Περιστατικών Προσέγγισης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για το περιστατικό παρουσίας αρκούδας στον ευρύτερο χώρο του ζωολογικού κήπου Φλόρινας, σε σύσκεψη αποφασίστηκε για λόγους προστασίας και ασφάλειας να κλείσει ο ζωολογικός κήπος για λίγες ημέρες. Η Συντονιστική Επιτροπή έλαβε όλα τα μέτρα ώστε να αντιμετώπισει αποτελεσματικά το περιστατικό. Ωραία, να πούμε για μια ακόμη φορά, κλειστός ο ζωολογικός κήπος λόγω εμφάνισης αρκούδας. Γίνονται κάποια έτσι μέτρα από το Δήμο και να θυμίσουμε ότι πριν από μέρες είχε εμφανιστεί αρκούδα μέσα στη Βλάστη. Είχαμε μεταδώσει και το σχετικό ρεπορτάζ. Και να πούμε, Δημήτρη, ότι ο ζωολογικός κήπος στη Φλόρινα, που ήταν σήμα κατά τεθέν τα προηγούμενα. Είναι πανέμορφος. Είχε κλείσει για πολλά χρόνια. Αλλά και λειτουργεί το 2015. Ξαναμπήκε σε λειτουργία μετά από προσωπική προσπάθεια του πρώην Δημάρχου, του Γιάννη του Βοσκόπουλου, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με το θέμα, ανέδειξε και ακόμη μια φορά το ζωολογικό κήπο. Όταν τον επισκέφθηκα, πραγματικά βρέθηκα αντιμέτωπος με μια άλλη κατάσταση, μια άλλη πραγματικότητα, πολύ καθαρός, πάρα πολύ προσεγμένος. Αυτό τον τιμά. Σήμα κατά τα δέντρα της Φλόρινας. Μάλιστα. Και έτσι ακριβώς, και σήμερα βέβαια νομίζω ότι και ο Βασίλης Γιαννάκης θα κινηθεί πάνω ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή, γιατί πραγματικά η Φλόρινα το έχει ανάγκη. Τώρα να επιστρέψουμε στα του Δήμου Κοζάνης, να πάμε πιο συγκεκριμένα στην κοινότητα Σιδερών Κοζάνης, όπου σήμερα το μεσημέρι υπήρχε μια διαμαρτυρία που αφορά βέβαια την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου σε περιοχή κοντά στο χωριό Σιδερά και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Έτσι λοιπόν σήμερα υπήρχε μια συνάντηση για μια αντίδραση από την πλευρά των κατοίκων και των κτηνοτρόφων. Εκεί μπροστά και το παρόν έδωσε ο πρόεδρος του Γεωργοκτηνοτροφικού Συλλόγου Κοζάνης και Περιχώρων, ο Μπάμπης Οτοπαλίδης, ο οποίος πραγματικά τα έβαλε στην κυριολεξία πάντοτε με στοιχεία τόσο με την Περιφερειακή Αρχή όσο και με το Δήμο Κοζάνης αλλά και με την κοινότητα Σιδερών, γιατί είπε ότι αν πραγματικά υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο θα μειωθεί πολύ ο χώρος που βοσκείς των ζώων, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην κοινοτροφία. Και έκανε αναφορά βέβαια και για το νέο νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Όλη η Ελλάδα είναι ένας απέραντος βοσκότοπος. Ο καθένας μπορεί να μεταφερθεί σύμφωνα με την χρονική περίοδο και σύμφωνα με τις εποχές από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη για να μπορέσει
να βασχίσει τα ζώα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το κάνουν οι πάντες. Άντε να το κάνει ένας που δεν το κάνει στην κυριολεξία. Και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα τι σημαίνει σμίγκριση σε ό,τι αφορά τον χώρο βοσκής των ζώων, αφού κάνουμε πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι αυτή η αντίδραση έχει μεταφερθεί ήδη στον Περιφερειακό Ειδικής Μακεδονίας, στον Γιώργο Κασαπίδη. Έγινε μια αποδέχτηση και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Λάζαρος Μαλούτας. Μέλη να δούμε βέβαια ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από την πλευρά τους. Τώρα να κλείσουμε τώρα με δύο θέματα. Να έρθουμε στον ποδιακό χώρο, όπου μια πολύ σημαντική εκδήλωση στα πλαίσια ενός κύκλου διαλέξεων, ο οποίος εμπεριέχει πολιτικούς προβληματισμούς και πολιτικούς διαλόγους, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 11:30 το πρωί στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού. Θέλω να τη εκδήλωση είναι 100 χρόνια γενοκτονίας, αγώνας σε δύο μέτωπα. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι ενεργοί πολίτες Δυτικής Μακεδονίας, η Θεατρική Ομάδα Πατερού και ο Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης, ο Εύξηνος. Να πούμε ότι οι ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Στάθης Πελαγίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Νίκος Οταμουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος Α υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Παναγιώτης Ακριτίδης, νομικός στο επάγγελμα, πρόεδρος της Ευξήνου Λέσης Θεσσαλονίκης, ενός από τα ιστορικότερα σωματεία ανά την Ελλάδα στον ποντιακό χώρο, και τέλος ο δικός μας, ο Στυλιανός Ιωαννίδης, στρατηγός Βαλκανιολόγος. Νομίζω ότι η εκδήλωση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο ποδιακός ο χώρος και όχι μόνο πρέπει να τιμήσει με την παρουσία του αυτή την εκδήλωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γενοκτονία και ο αγώνας συνεχίζεται και είναι σε δύο μέτωπα. Επειδή πολλοί ακούνε αγώνα σε δύο μέτωπα και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει σε τα δύο μέτωπα, οφείλουμε να τους πούμε ότι τα δύο μέτωπα αφορούν το εσωτερικό της χώρας. Το ένα είναι το εσωτερικό του ποντιακού χώρου που έχει τεράστια και πολλά προβλήματα, και το άλλο είναι δυστυχώς οι πολιτικές και το πώς στέκονται οι εκάστοτε ελληνικές κυβέρνησεις απέναντι στο ποντιακό ζήτημα. Πάμε και να κλείσουμε και με το Δρέπανο τώρα. Έχουμε μια γενική συνέλευση. Από το χωριό μου, από το Δρέπανο, όπου τελικά οι νεαροί που έχουν αναλάβει τα ενία της κοινότητας Δρεπάνο μέσα από τις εκλογές που γίνανε. Είναι ο Φώτης ο Παπαδημητρίου και ο πρόεδρος, η κυρία Τσαπασίλη. Έχουν μεγάλη διάθεση, κέφι και πραγματικά έχουν κάνει και δουλειά. Ακόμα τους δύο πρώτους μήνες έχουν κάνει δουλειά. Και αυτό τους τιμά. Έτσι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, και επειδή αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος και αφορά το βιολογικό καθαρισμό της κοινότητας Δρεπάνου, θα πραγματοποιηθεί μια γενική συνέλευση το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων και εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρεπάνου, όπου εκεί θα γίνει ενημέρωση από τη νέα κοινοτική αρχή για το πού βρίσκεται το έργο, αλλά και ποια είναι και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τα άλλα προβλήματα και θέματα που απασχολούν γενικά την κοινότητα Δρεπάνου. Πολύ ωραία. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής. Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μέχρι το 2028 θα έχουν κλείσει όλοι οι λιγνητικοί σταθμοί της χώρας, εξέφρασαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΡΔΕΣ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.